Τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής, αγαπητοί μου φίλοι. Θέλω να στείλουμε τις ευχές μας και την αγάπη μας στην Ομογένεια, όπου κι αν είσαστε και επικοινωνείτε μαζί μας, είτε Αυστραλία, Σίδνεϊ, στην αγαπητή φίλη την Νίκη Βεζιροπούλου, τον Γιάννη Διαμαντή, στο Σίδνεϊ, στο Γιώργο και την Πόπη Τεζάρη. Εκεί, από την άλλη πλευρά, η Νέα Υόρκη που καθημερινώς στέλνει τις ευχές και τα μηνύματά της, όπως το Κέμπελ Οχάιο, η Φλόριντα Αμερικής και η Μασαχουσέτη χθες. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακόμη και όταν ρωτάτε και κάνετε κάποιες, δίδετε συμβουλές ή κάνετε κάποιες παρατηρήσεις, είναι καλοδεχούμενες, γιατί έχουμε και την Αβάντα να δώσουμε μια απάντηση και να εξηγήσουμε κάποια πράγματα. Οπότε θα το κάνουμε στην αυριανή εκπομπή, γιατί για την ώρα πάμε έξω από το χώρο του Πνευματικού Κέντρου, του Αναγνωστηρίου Εμούς αν θέλετε, ή Κέντρο Πολιτισμού και Ιστορίας τώρα, για να δούμε τα ωραία γάλματα έτσι όπως μπήκαν, του Βουτυχτή και της Καλυμιάς με τη Στάμνα, να δούμε μέσα που μπήκε το άγαλμα του Σκληπιού, πιο μέσα τα υπόλοιπα αντικείμενα, που αρχίζει να παίρνει έτσι την τελική του δηλαδή εικόνα με τα ωραία χρώματα, και πιστεύω ότι πραγματικά... θα μου πείτε, πάντα υπάρχει κάποιος που θα πει ότι αυτό εκεί δεν μ' αρέσει και το άλλο και εδώ. Συμβαίνουν αυτά, αλίμονο. Εδώ στην πλατεία ήμασταν, μια ταμπέλα είδε κάποιος και έκανε ολόκληρο σχόλιο, έτσι. Ο καθένας έχει το δικό του, τη δική του έτσι, σκέψη, τις επιθυμίες του, τα γούστα του κτλ. Δεκτά όλα. Αλλά πάμε όμως έξω από το Κέντρο Πολιτισμού και Ιστορίας, να δούμε τώρα πώς ακριβώς είναι μια εβδομάδα μετά τα ρεπορτάζ τα άλλα που είχαν προηγηθεί. Αγαπητοί μου φίλοι, μία μόλις εβδομάδα μετά από τα ρεπορτάζ που είχαμε κάνει με τον πρόεδρο του Αναγνωστηρίου Παναγιώτη Γιαμαίου και την αντιδήμαρχο κυρία Ρένα Μαγκάικη, βλέπουμε εμφανής η διαφορά. Έχει τοποθετηθεί το άγαλμα του Βουτυχτή, έχει τοποθετηθεί η Καλυμιά με τη Στάμνα. Δίνουν το στίγμα ότι εδώ είναι το κέντρο πολιτισμού και ιστορίας. Και μέσα έχει τοποθετηθεί ψηλά το άγαλμα. Πάμε να μπούμε σιγά σιγά να τα δούμε. Έχουν μπει οι προθήκες που έχουν λουστραριστεί και σιγά σιγά αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά στο πώς θα είναι η τελική του εικόνα και μορφή. Χαιρόμαστε που ομορφαίνει, που θα το έχουν οι επισκέπτες και οι φίλοι εδώ δει στην κάθε του λεπτομέρεια, θα μάθουν την ιστορία και θα το χαρούν. Και πάμε να δούμε λίγο και τους εσωτερικούς χώρους. Βλέπουμε λοιπόν ότι το άγαλμα ήδη έχει τοποθετηθεί και έχει φτιαχτεί τριγύρω, έτσι όπως βλέπετε, ο χώρος, αλλά και μπήκε και ο κατάλληλος φωτισμός. Τα περισσότερα μικρά αγαλματίδια και πρωτομές έχουν τοποθετηθεί. Σιγά σιγά δηλαδή αρχίζει να παίρνει την τελική του εικόνα και μορφή. Οι προθήκες εδώ στα δεξιά έχουν καθαριστεί, έχουν γυαλιστεί και σιγά σιγά θα τοποθετηθούν τα αντικείμενα τα οποία θα αναδειχθούν. Στο καθένα θα γράφεται τι είναι και κάτι από την ιστορία του. Και νομίζω ότι πραγματικά θα είναι σε λίγο καιρό έτοιμο να παραδοθεί προς όλους εμάς τους ντόπιους, στα σχολεία που έλεγε εκεί η αντιδήμαρχος κυρία Μαγκάικη, που πρέπει να περάσουν, να δουν, να μάθουν, να πληροφορηθούν τα παιδιά μας. Και φυσικά από την άνοιξη ελπίζουμε σιγά σιγά και όλοι οι επισκέπτες μας. Γίνεται μια θαυμάσια δουλειά και σύντομα θα την χαρούμε όλοι. Λοιπόν, και αφού είδαμε τις ωραίες εικόνες εκεί, έξω από το Κέντρο Πολιτισμού και Ιστορίας, θέλω να σας πω ότι όταν βγήκαμε η κεντρική πλατεία, λες τώρα γιατί να υπάρχει το lockdown, γιατί να μην μπορώ, ας πούμε, αν έχω χρόνο, να κάνω και τη βόλτα μου, να βρεθώ και κάπου παραλιακά, να πιω και το ουζάκι μου, να κάνω και τις βόλτες μου και να απολαύσω τον καφέ μου εδώ και εκεί και παραπέρα. Το λέω αυτό γιατί, εντάξει, δεν είναι ότι δεν μπορεί κάποιος να κάνει το περπάτημά του ή τη γυμναστική του ή να πάρει το σκυλάκι του κτλ, αλλά όλα αυτά δεν είναι όσο χρόνο θέλουμε. Έτσι, υπάρχει ένας περιορισμός. Πολύ περισσότερο το βράδυ που είπαν έτσι κανένα ημίωρο κτλ. Είναι όμως μια σκλαβιά όταν κανείς βλέπει αυτό που είδαν τα μάτια μας εκεί στην κεντρική πλατεία με το που βγήκαμε. Λες, είναι σήμερα 17 Νοέμβρη. Είναι αυτή η εικόνα 17 Νοεμβρίου που βλέπουμε. Μια θάλασσα λίμνη. Ένας υπέροχος καιρός, ηλιόλουστη μέρα. Μας ακούγεται δηλαδή πολύ ξένο και μακρινό το να λένε οι μετεωρολόγοι ότι θα έχουμε σε ένα διήμερο αλλαγή του καιρού. Εμείς για την ώρα απολαμβάνουμε μια υπέροχη μέρα. Για πάμε να δούμε τι αντικρίσαμε σήμερα το πρωί στο μέσο της κεντρικής πλατείας. Πρωινή εικόνα πλατείας Καλύμνου. Μια μέρα, σήμερα 17 Νοεμβρίου, που δεν περιμένει κανείς να βιώσει
με τέτοια θάλασσα, με τέτοια ηρεμία, με τέτοια ομορφιά και τέτοια ζέστη. Φορέσαμε ένα πουκαμισάκι, πήραμε και μια ζακετούλα στο χέρι, αλλά πιστέψτε με, η ζακετούλα δεν μπορεί να φορεθεί με τίποτε. Γιατί πολύ απλά, όπως καταλαβαίνετε, η θερμοκρασία θα είναι πάνω από 22 βαθμούς Κελσίου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται με τους φίλους που έχουν χρόνο και κάνουν ακόμη μπάνια, να βρεθούν δηλαδή στις παραλίες που αγαπούν και να απολαύσουν τον μπάνιο τους. Όλοι οι υπόλοιποι τρέχουμε για τις δουλειές μας και φυσικά χαιρόμαστε που στο δικό μας ευλογημένο τόπο μπορεί να βιώνουμε καραντίνα, μπορεί να βιώνουμε lockdown, αλλά τέλος πάντων η φύση τριγύρω μας δίδει το ανέβασμα το ψυχολογικό. Ας ελπίσουμε ότι είμαστε στην αντίστροφη σιγά σιγά μέτρηση και όλα να πάνε καλά. Σήμερα όμως η θέα, όπως βλέπετε κι εσείς, είναι μοναδική. Είχα νωρίς το πρωί, πιστεύω ότι σας χαλάρωσα έτσι με το βίντεο αυτό, αλλά θέλω να πω ότι σήμερα το πρωί προσπάθησα να επικοινωνήσω με τον κύριο Γιώργο Μαύρο, επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Η Κάλυμνος Αλλάζει», διότι χθες είχε και εκείνος κάνει σε θέματα τηλεκπαίδευσης και όχι μόνο, κάποιες δικές του προτάσεις και παρατηρήσεις. Δεν κατέστη δυνατό, όμως μου εστάλει μήνυμα ότι βρίσκεται σε ένα σεμινάριο online και ήταν αδύνατο εκείνη την ώρα να μιλήσουμε. Ό,τι και αν είναι, εμείς ρυθμίζουμε και πάλι τα θέματά μας, προετοιμάζουμε ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε. Και στον αγαπητό μου κύριο Βάλλα που τηλεφώνησε από Αμερική, θέλω να πω ότι μακάρι να είχαμε έτσι το ελεύθερο και να μπορούσαμε παντού να πάμε και να σας δείχνουμε κάθε μέρα και τοπία και αλλαγές και θεματολογία. Αλλά αναγκαστικά για τα 4 μέρη της εκπομπής είμαστε εκεί που είναι το ρεπορτάζ αυτής της μέρας. Έτσι, εκεί που το καλεί η ανάγκη να αγγίξουμε ένα θέμα, να το σχολιάσουμε είτε εμείς σαν δημοσιογράφοι, είτε ο συνεντευξιαζόμενος. Οπότε, καταλαβαίνετε, θα το κάνουμε με την όποια ποικιλία των θεμάτων σε καθημερινή βάση, εκεί όμως που είναι η καρδιά των γεγονότων. Και με όλα αυτά σας αποχαιρετάμε. Θέλω να πω ότι αύριο έχουμε και έναν μπαμπά, παππού, ο οποίος στέλνει τις ευχές του, στέλνει τους δικούς του σχολιασμούς και για τους γειτόνους απέναντι, αλλά και προς τα παιδιά του και τα εγγόνια του εκεί μακριά στην Αυστραλία. Αύριο λοιπόν θα το δούμε όλα αυτά, να ακούσουμε και να νιώσουμε τη συγκίνησή του, πόσο περιμένει τα αγαπημένα του παιδιά, πόσο περιμένει την επανένωση της οικογένειας εδώ. Στην αυριανή μας λοιπόν εκπομπή ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχηθούμε ό,τι καλύτερο για τη συνέχεια. Και αύριο, 12 το μεσημέρι, εδώ, στην τηλεόραση Αιγαίου. Γεια σας, καλή μου φίλη. Καλή συνέχεια.